θα μιλήσουμε σήμερα για ενδιαφέρον θέμα περί ενστίνκτων στους ανθρώπους. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με την παροιμία Βεδουίνων. Είναι κάτι νομάδες εκεί της Βορείου Αφρικής, στη Σαχάρα. Λοιπόν, παροιμία Βεδουίνων λέει: «Είμαι κατά του αδελφού μου και μαζί με τον αδελφό μου είμαστε κατά του ξαδέλφου μας. Εγώ, ο αδελφός μου και ο ξάδελφος είμαστε κατά του ξένου». Κρατάμε την παροιμία, να μας χρηστεί. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στην κατανόηση των ανθρωπίνων κοινωνιών, είναι φρόνιμο, όπως θα δούμε, όσον βεβαίως μπορούμε να δούμε τον άνθρωπο ως αναπόσπαστη, βιολογική, πνευματική μονάδα ή ενότητα. Διότι ακριβώς περί αυτής της ενότητας προκύπτει. Και διότι, αν δεν κατανοήσουμε το τι εστί Homo sapiens, ό,τι και να εξετάσουμε, θα μας φαίνεται σε μια ατελείωτη σειρά διηγημάτων, γεγονότων, πριν των οποίων ο δογματικός σκεπτόμενοι, φιλόσοφοι, μιλούν για νομοτέλειες, οικονομικές, πολιτικές διεργασίες και ούτω καθεξής. Ας αφήσουμε τους φιλοσοφούντες, έτσι, ήσυχους στο στενό και τυφλό δόγμα τους και ας προσπαθήσουμε μόνοι, μακριά από την δογματική τύφλωση, να δούμε την ανθρώπινη συμπεριφορά από μια άλλη σκοπιά, από την σκοπιά της φύσης. Αυτές οι σκοπιές, όταν παίρνεις πάντα την σκοπιά της φύσης και προσπαθείς να εξηγήσεις τα γεγονότα από την σκοπιά της φύσης, πάντως θεωρείσαι στην κοινωνία αιρετικός. Καλύτερα αιρετικός, φυσιολογικός για την ακρίβεια. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι δημιούργημα της φύσης και υπάγεται, είτε το επιθυμείτε όχι, στους νόμους της. Η βιολογική σφραγίδα της φύσης επί του ανθρώπου, όπως εξάλλου επί πάντων των εμψύχων όντων της γης, είναι τα ένστικτα. Τα ένστικτα, το ένστικτο, η λέξη ένστικτο, προέρχεται, είναι σύνθετη αρχαία ελληνική λέξη, εν στίγματι, κάποιο στίγμα, μέσα στο στίγμα. Στίγμα είναι ένα πρόγραμμα πληροφορικό. Κρατάμε και αυτό και πάμε παρακάτω. Τα ένστικτα είναι πολλά. Είναι βιολογικές λειτουργίες που με την σειρά τους αποτελούν τις πνευματικές λειτουργίες και το υποσυνείδητο. Όλα τα ένστικτα δύσκολα ταξινομούνται. Ταξινομούνται όμως, έτσι. Αλλά σε πάρα πολλά ένστικτα τα σύνορα είναι δυσδιακριτά και θα το δούμε περαιτέρω και θα το καταλάβουμε γιατί. Ο διαχωρισμός τους είναι ασαφής, διότι πολλές φορές τα όρια τους συγχωνεύονται ή αποτελούν στη συνέχεια του ενός. Για αυτούς τους λόγους είναι δυνατή μόνο η σχετική τους ταξινόμηση, η οποία θα συμπεριλάβει αναπόφευκτα την ανθρώπινη αυθαιρεσία και το πιθανό λάθος. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει μέσα του δύο είδη ενστίνκτων. Γενικά ένστικτα και ειδικά ένστικτα. Πάμε στα γενικά τώρα. Γενικά ένστικτα, δηλαδή τα υπάρχοντα σε κάθε άνθρωπο της γης. Αν εφεξαιρέσεις φυλής, έθνους, έτσι, αυτά είναι τα γενικά. Είναι το είδους του ανθρωπίνου. Και υπάρχουν και ειδικά, δηλαδή τα λίγο διαφορετικά ένστικτα, ευρισκόμενα στις καλώς σχηματιστήσεις ομάδες, όπως είναι τα έθνη. Εντάξει, λοιπόν, κάθε ανθρώπινη ομάδα, αν συμβιώνει, αν είναι ανομοιογενής, αν έχει διαφορετικές καταγωγές, με άλλα λόγια ομάδα φλού, δεν μπορεί να την πεις καλά σχηματιστήσα. Καλά σχηματιστήσα ομάδα είναι μέλη που είναι συνδεδεμένοι καλά μεταξύ τους, ιστορικά, οικονομικά, γεωγραφικά, γονιδιακά και ούτω καθεξής.
Λοιπόν, τα ειδικά λοιπόν είναι διαφορετικά, είπαμε, ενστικτικά, λίγο διαφορετικά. Πάντα έχουν το στίγμα των γενικών ενστίκτων, αλλά εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση. Λοιπόν, είναι όπως είπαμε λίγο διαφορετικά ενστίκτα, ευρισκόμενα στις καλώς σχηματιστήσεις ομάδες, όπως τα έθνη. Κατά βάθος είναι υπό την σχετική έννοια ειδικά, όντας στην ουσία προεκτάσεις και ιδιαιτερότητες των γενικών ενστίκτων, κάτι που είπαμε πιο πάνω. Λοιπόν, τα ενστίκτα είναι οι απόλυτοι και ανελαίτητοι εκτελεστές και εφαρμοστές των νόμων της φύσης, εντός του οποιοδήποτε οργανισμού άνευ εξαιρέσεως. Οι εφαρμοστές αυτοί του φυσικού νόμου, από τους οποίους ουδέποτε καταφέρουμε να δραπετεύσουμε, όσο είμαστε σε ενσαρκωμένη κατάσταση των μη Αγίων. Λοιπόν, ο Άγιο, έτσι, οι περισσότεροι είναι ενσαρκωμένη κατάσταση μη Αγίων, δεν λέμε τζάμπα λέξεις. Δηλαδή κοινών ανθρώπων. Ούτε μία σχέση έχουν με τη λογική, ούτε με την ερώτηση γιατί. Αυτά κυριαρχούν και καθορίζουν τη συμπεριφορά του εκάστου ζώντος ατόμου και καμιά θεωρία δεν μπορεί να τα καταργήσει, πράγμα που το απέδειξε η ιστορία. Δεν υπάγονται στη λογική μας, παρά μονάχα στη λογική της φύσης. Λοιπόν, εγώ είμαι Έλληνας. Εσύ είσαι Έλληνας, εσύ είσαι Ελληνίδα. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε κάποια γενικά, όλα τα γενικά ένστικτα έχουμε. Έχουμε όμως και κάποια ειδικά σε εμάς συνυφασμένα ένστικτα, εγώ, αυτός, αυτή. Εντάξει, ασχέτως τα θέλουμε εμείς ή δεν τα θέλουμε, αυτά είναι μέσα μας. Με άλλα λόγια, δεν υπάγονται στη λογική μας, παρά μονάχα στη λογική της φύσης. Αφού η φύση έχει αυτή τη λογική, συνεπώς έχει και αυτήν την επιταγή. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν μελετούσα το εν λόγω θέμα των ενστίκτων η αναπάντηχη ανακάλυψη. Τελικά τα ένστικτα ταξινομούνται σε καπιταλιστικά και σοσιαλιστικά κομμουνιστικά. Λοιπόν, παιδες, αυτά πρώτη φορά ακούγονται, αυτά πουθενά σε καμιά βιβλιογραφία δεν ακούγονται. Λοιπόν, με την έρευνα που έκανα βρήκα τέτοια αποτελέσματα και έτσι τα χαρακτήρισα. Πάμε παρακάτω. Θα τα δούμε στη σειρά. Έτσι κατάλαβα ότι οι δυνάμεις του καλού και του κακού είναι εμφυτευμένες στον άνθρωπο στο επίπεδο του γενετικού του κώδικα, που εκφράζει την όλη μέχρι την δεδομένη στιγμή επιτευχθής απορία των μετενσαρκωσιών του. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός μετενσαρκώσεων έχει μία ψυχή, τόσο πιο εξελιγμένη εμφανίζεται στην κάθε της νέα ενσάρκωση στη γη. Γι' αυτό και λέμε η παλιά ψυχή, δηλαδή προϋπηρεσία. Έχει κάνει πολλές ενσαρκώσεις, έφαγε σφαλιάρες, κλωτσές, γαμίσα έφαγε. Με άλλα λόγια, συμμαζεύτηκε, εξελίχθηκε, έβαλε μυαλό. Όσους βλέπετε με περίεργους χαρακτήρες, με περίεργες συμπεριφορές, σπαστική, προκλητική, είναι άγορες ψυχές, χλωρές που λέμε, χλωρό χορταράκι. Έχουν δρόμο ακόμα και σφαλιάρα και κλωτσά και γαμίστα φάνε. Πάμε παρακάτω. Από τα επικρατούντα στον άνθρωπο ενστίκτα, δηλαδή καπιταλιστικά ή σοσιαλιστικά κομμουνιστικά, μπορείς με ακρίβεια να διαπιστώσεις το εξελικτικό επίπεδο της ψυχής. Ανώτερο, μεσαίο, κατώτερο. Όπως είπαμε και πριν στην αρχή, ένστικτο σημαίνει στίγμα εντός. Μέσα σου έχεις ένα στίγμα. Δεν το δημιουργείς εσύ, στο δημιούργησε η εξέλιξη. Πάμε παρακάτω. Το στίγμα
είναι η συμπυκνωμένη πληροφορία όλων των προηγούμενων ενσαρκώσεων στο επίπεδο των κυττάρων. Δηλαδή καταγράφτηκε γονιδιακά. Τα στίγματα, ένστικτα δηλαδή, είναι πιστοί αλάθητοι μάρτυρες της πορείας του κάθε ανθρώπου από την πρώτη του ενσάρκωση μέχρι την παρούσα που εξετάζεται. Θα αρχίσουμε από τα καπιταλιστικά ένστικτα, σαν πιο αρχαιότερα, έτσι. Λοιπόν, αρχίζουμε από τα καπιταλιστικά ένστικτα, ως πιο πρωτόγωνα όμως, πιο αρχαιότερα είπαμε, πιο γήινα, πιο υλικά, πιο άφεα, πιο κατώτερα από απόψεως ηθικής ποιότητας, διότι από αυτό το επίπεδο ξεκινάει η ψυχή την πρώτη της εξέλιξη προς τον ουρανό. Έτσι, ξεκινάει καπιταλίστρια με άλλα λόγια, και βρωμιάρα μάλιστα καπιταλίστρια. Πάμε παρακάτω. Καπιταλιστικά ένστικτα. Αρχίζουμε να τα εξετάζουμε ένα-ένα. Πρώτον, το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Το ισχυρότατο και αιώνιο αποτελεί την ασυνείδητη για μας και λογικότατη εμφύσιση της φύσης της εκδήλωσης του φόβου προς τη γνωστή και άγνωστη απειλή. Έχουμε εκδήλωση του φόβου μπροστά σε μια γνωστή ή άγνωστη απειλή, η οποία μπορεί να καταστρέψει τη ζώσα ύπαρξη. Άρα χρειαζόμαστε κάποιο μηχανισμό για να προστατευτούμε. Από αυτό το ένστικτο οδηγούνται στην αρχή ασυνείδητα και μετά συνειδητά οι άνθρωποι για να μεριμνήσουν υπέρ των εαυτών τους και κατόπιν υπέρ των ομοίων τους, για να διατηρήσουν το είδους γενικώς και την ύπαρξή τους ειδικώς. Τι είπαμε πριν, για να το ξεκαθαρίζουμε, μην λέμε μόνο έτσι γενικόλογα, να σταματάμε λίγο στα βασικά σημεία. Είπαμε ότι αυτό το ένστικτο, έτσι, της αυτοσυντήρησης οδηγείται στην αρχή ασυνείδητα και μετά συνειδητά, δηλαδή οι άνθρωποι οδηγούνται από αυτό για να μεριμνήσουν πρώτα υπέρ των εαυτών τους και μόνο μετά υπέρ των ομοίων τους για διατήρηση του είδους. Πρώτα μεριμνώ υπέρ του εαυτού μου για διατήρηση ως ατόμου και παράλληλα, αμέσως μετά δηλαδή, όχι παράλληλα, λάθος, αμέσως μετά για να υπέρ των ομοίων μου για να διατηρηθεί το είδος. Έτσι, πρώτα το άτομο, μετά ομάδα. Στην φύση έτσι λειτουργεί το θέμα. Πάμε παρακάτω. Γι' αυτό και ο καπιταλισμός λειτουργεί και έτσι. Πρώτα εγώ και μετά όλοι οι άλλοι. Αυτό το ένστικτο έχει δύο όψεις, την αμυντική και την επιθετική ταυτοχρόνως. Δηλαδή, ενώπιον μιας ισχυρής απειλής στρεφόμαστε σε φυγή ή άμυνα, ενώ ενώπιον μιας ασήμαντης ή ανύπαρκτης απειλής επιτιθέμεθα για να τραφούμε και να συντηρηθούμε στη ζωή. Κατανοητόν, έτσι. Φύγαμε, πάμε παρακάτω. Το ένστικτο δεύτερο, το ένστικτο της επιθετικότητας. Επίσης ισχυρότατο και αιωνίο, βαθιά ριζωμένο, αρνητικό κατά βάθος, κληρονομιά που μάλλον ποτέ δεν θα εξελιχθεί στην πολιτισμένη ή άγρια κοινωνία. Για την επιθετικότητα μιλάμε. Ενώ μπορεί να καταπιεστεί ή αν διαθέτει ανώτερο και δυνατό πνεύμα. Θα το προσθέσουμε όταν επικρατεί κάποιος πολιτισμός που σε αναγκάζει να μπει σε κάποια πλαίσια, έτσι, και να μην φέρει σε ανεξέλεγκτα. Πάμε παρακάτω. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι επιθετικός. Είπαμε, είναι μια μαϊμού επιθετική. Δαγκώνει, βετσουνίζει, επιτίθεται, κάνει ράνι. Πίθηκε. Χάρην αυτού του ενστίνκτου, αυτός νίκησε. Δηλαδή ο άνθρωπος, η χθεσινή μαϊμού, ο πιθηκάνθρωπος, και σήμερα έχει πολλά πράγματα το πιθηκό σημερινό, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, χάρη αυτού του ενστίνκτου, αυτός νίκησε στην πάλη της επιβίωσης τα άλλα όντα. Κυριολεκτικός τους γάμισε, με συγχωρείτε. Η έννοια της επιθετικότητάς του,
ο άνθρωπος παρουσιάζεται να πολεμά μιλήσα και κατά του ίδιου αυτού είδους. Έτσι, είναι η επιθετικότητά του, είναι πολύ σύνθετη και χτυπώ τον άλλον και χτυπώ και τους ομοίους μου. Θυμηθείτε την παροιμία των Βιδοίνων, των βοσκών της ερήμου της Σαχάρας εκεί πέρα, τι έλεγε για τον αδερφό μου, αυτό με τα ξαδέρφια μου, μαλώνω με τα αυτά, με τα ξαδέρφια, με του σώοι μου, ξέρω εγώ, μόλις όμως είναι ο ξένος, συνεννόμαστε και πάμε εναντίον του ξένου. Το ίδιο πράγμα γίνεται και εδώ. Από εδώ πηγάζουν η κυριαρχία, η επιβουλή και η εξουσία, από αυτό το ένστικτο της επιθετικότητας. Διότι, για να το πούμε έτσι, αν θέλεις κυριαρχία πρέπει να είσαι και επιθετικός. Η επιβουλή προϋποθέτει επιθετικότητα. Η εξουσία, αν δεν είναι επιθετική, δεν μπορεί να σταθεί ούτε μια ώρα. Δηλαδή, για τέτοιες δουλειές, για να κυβερνάς τους ανθρώπους, πρέπει να είσαι μέσα σου επιθετικός. Δηλαδή, το ένστικτο της επιθετικότητάς σου πρέπει να είναι σε μεγάλο βαθμό σαφώς καθορισμένο. Αν δεν έχεις καμιά επιθετικότητα μέσα σου, δεν μπορείς να κυβερνήσεις ούτε καν τον εαυτό σου, όχι καμιά χώρα. Λοιπόν, να λέμε ομές αλήθειες που μπορεί να μην αρέσουν, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, η έννοια της φυσικής επιθετικότητας είναι ότι δημιουργούνται αρχηγοί, έθνη, κράτη. Δηλαδή το φυσικό ένστικτο της επιθετικότητας δημιούργησε αρχηγούς, έθνη και κράτη. Έτσι. Από εδώ πηγάζουν οι πόλεμοι, οι καταστροφές, από εδώ πηγάζουν οι πόλεμοι, οι καταστροφές, οι ανταγωνισμοί μεταξύ των ανθρώπων και εταίρων όντων του ζωικού βασιλείου. Εδώ βρίσκεται η ρίζα των ιδεολογικών, θρησκευτικών, οικονομικών και κοινωνικών αντεγκλήσεων. Πάσα διαφωνία είναι η μορφή επιθετικότητας. Έτσι. Λοιπόν, το ένστικτο της επιθετικότητας είναι η κινητήρια δύναμη της κοινωνικής ανισότητας, του πλούτου της εξουσίας, της φτώχειας των εργαζομένων, της ταξικής πάλης, της οποιασδήποτε μορφής καταπίεσης. Πάμε παρακάτω. Το ένστικτο της επιθετικότητας είναι το υπερέχον χαρακτηριστικό του αφεντικών πάσης ιδεολογίας, πάσης απόχρωσης. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν κάνουμε πολιτική προπαγάνδα υπέρ κανενός. Λέμε όλοι που είναι πάνω υποχρεωτικά πρέπει να είναι κάτοχοι καλά αναπτυγμένο ενστίνκτο επιθετικότητας. Ο ιδεολόγος της παναγάπης και της πανσυγχώρησης εξουσία δεν μπορεί να πάρει, δεν μπορεί να την κρατήσει, ούτε θα τον αφήσουν ποτέ εκεί. Πάμε παρακάτω. Κατά τρόπον τενά έχει σχέση με το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Με τη διαφορά όμως ότι στην αυτοσυντήρηση η επίθεση γίνεται για λόγους αμήνης και συντήρησης, ενώ η επιθετικότητα καθ' αυτού έχει σκοπό την πλήρη ικανοποίηση της κυριαρχίας και επιβολής επί πάντων των επιπέδων και καταστάσεων. Πρόκειται κυριολεκτικώς περί επιδημίας του επιβάλλεσθε και τυραννήν τον έτερο, τον όμοιό σου και μη. Με άλλα λόγια, θέλω να καταπιέζω τους άλλους, να είμαι από πάνω, να τους εκμεταλλεύουμε, να τους σκοτώνω άμα χρειαστεί, να, εγώ από πάνω. Επιθετικότητα. Πρόστιχο ένστικτο, αλλά τι να κάνω. Με φύση έκανε και αυτή τα πειράματά της. Και χάρη αυτού και επιβιώσαμε, έτσι. Αν τα ζώα ήταν πιο επιθετικά από μας, τώρα δεν θα ήμασταν εμείς. Πάμε παρακάτω. Τρίτο. Το σεξουαλικό ένστικτο.
Εδώ θα έχουμε λίγη τσόντα, δηλαδή. Παντοδύναμο και αιώνιο ένστικτο, χάριν του οποίου επιβιώνει το ανθρώπινο είδος. Βλέπετε ηχό του ενστίκτου της αυτοσυντήρησης και εδώ. Έχει κάποια σχέση με τα δύο προηγούμενα ένστικτα, διότι περιέχει ένα αυτό, στοιχεία αυτοσυντήρησης και κυριαρχίας, ιδιαιτέρως αναπτυγμένα στα αρσενικά, έτσι, και στα θηλυκά. Αναπτυγμένο βέβαια από τα αρχαία χρόνια στα αρσενικά. Τώρα τελευταία αρχίζει και φουντώνει αυτό το ένστικτο της κυριαρχίας και στα θηλυκά. Δημοκρατίες, καπιταλισμοί, δημοκρατικός καπιταλισμός κτλ. Λοιπόν, στα αρσενικά και στα θηλυκά του ανθρωπίνου είδους, το σεξουαλικό ένστικτο παίζει το συμπληρωματικό ρόλο του στην κυριαρχία κατά δύναμη επί των περισσότερων θηλυκών και αρσενικών αντίστοιχα. Πάμε στο τέταρτο, το ένστικτο κατοχής ιδιοκτησίας. Εδώ φτάσαμε στη βάση του καπιταλισμού. Το ένστικτο κατοχής ιδιοκτησίας είναι ο βιολογικός πνευματικός πατέρας του καπιταλισμού. Είναι τα Άγια Αγίων του καπιταλιστικού συστήματος. Χωρίς αυτό το ένστικτο της κατοχής και ιδιοκτησίας δεν θα μπορούσε να υπάρχει καπιταλισμός. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Χωρίς αυτό το ένστικτο δεν θα υπήρχε, είπαμε, καπιταλισμός, και με όλα τα άλλα παρόντα ένστικτα καπιταλισμός δεν θα γινόταν. Λοιπόν, είναι ο ιερός ναός του καπιταλισμού, είναι τα Άγια Αγίων του καπιταλισμού, ο λειτουργός, ο φυσικός του καπιταλισμού. Αυτό το ένστικτο παίζει το ρόλο της νομικής κατοχύρωσης του υλικού πλούτου που αποκτήθηκε από την αυτοσυντήρηση, την επιθετικότητα και το σεξ. Προσέξτε, αυτό το ένστικτο, είπαμε, παίζει το ρόλο νομικής κατοχύρωσης, νομικής. Δηλαδή, ό,τι έκλεψα πρέπει να το νομιμοποιήσω. Όπως λέμε, ό,τι δηλώσεις μπορεί να το σώσει κάποτε. Καλά, αυτά για τα προλετάρια ήταν, δεν ήταν για τους άλλους. Αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, το ένστικτο αυτό παίζει το ρόλο της νομικής κατοχύρωσης του υλικού πλούτου που αποκτήθηκε από την αυτοσυντήρηση, για ένστικτα μιλάμε, την επιθετικότητα και το σεξ. Παίζουν ρόλο αυτά. Λοιπόν, η συσσόρευση πλούτου έχει τρεις συνιστώσεις: αυτοσυντήρηση, επιθετικότητα και σεξ. Για μεγάλο πλούτο μιλάμε, έτσι, όχι για πενταροδεκάρες του λαού. Βασικά, ο καπιταλισμός στο επίπεδο των ενστίκτων μπορεί να παρουσιαστεί υπό μορφή της εξίσωσης. Αυτοσυντήρηση, συν επιθετικότητα, συν σεξ, ίσον κατοχή, ιδιοκτησία. Σκεφτείτε το πάλι. Αυτοσυντήρηση, συν επιθετικότητα, συν σεξ, ίσον κατοχή, ιδιοκτησία. Το εμπεδώσαμε. Το ένστικτο της κατοχής ιδιοκτησίας έχει ως σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών υπάρξεως της ομάδας ή ατόμου. Είναι συγγενικό το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και το ένστικτο της κυριαρχίας, επιθετικότητας, επί του συγκεκριμένου χώρου. Εδώ βλέπουμε ότι όλα τα ένστικτα αλληλοεξαρτούνται και αλληλοσυμπληρώνονται, διότι έχουν κοινή καταγωγή. Οι φιλόσοφοι όλων των εποχών, με εκνευρίζουν οι λέξεις φιλόσοφος, είμαι εναντίον τους, αλλά τέλος πάντων. Ακολουθώ τη γραμμή του Πλάτωνα. Ο μεγαλύτερος φιλόσοφος έλεγε: πρέπει να διωχτούν από την πόλη οι φιλόσοφοι, αυτοί χαλούν τον κόσμο. Λοιπόν, οι φιλόσοφοι όλων των εποχών τα έχουν βάλει με αυτό το ένστικτο, θεωρούντας αυτό υπεύθυνο όλων των κακών. Με φιλοσοφία η φύση δεν καταργείται. Πάμε παρακάτω. Λησμονούν όμως
ότι αυτό από μόνο του δεν υπάρχει, διότι άμεσα εξαρτάται από τα προηγούμενα ένστικτα. Τι λέγαμε πρώτα την εξίσωση, την θυμόσαστε, που είπαμε αυτό συντήρηση επιθετικότητα σεξ οδηγεί στην κατοχή ιδιοκτησία. Δηλαδή, ένστικτο αυτοσυντήρησης, ένστικτο επιθετικότητας και το σεξουαλικό ένστικτο φέρνουν στο σύνολό τους μαζί, φέρνουν το ένστικτο κατοχής και ιδιοκτησίας. Λοιπόν, οι άνθρωποι γενικά έχουν την τάση να κατηγορούν μόνο αυτό το ένστικτο που φαίνεται εκ της πρώτης όψεως και ολίγοι έχουν την ικανότητα να εξετάσουν εις βάθος τι κρύβεται πίσω του. Βρίζουμε ό,τι βλέπουμε. Βρίζουμε προσωποποίηση ή πρόσωπο, διότι είμαστε κοινωνικά και ψυχολογικά μύωπες. Δυστυχώς τέτοιοι είμαστε και δυστυχώς τέτοιοι θα είμαστε για κάμποσες χιλιάδες χρόνια ακόμη, για να μην πω για πάντα. Πάμε παρακάτω. Φτάνουμε τώρα στα σοσιαλιστικά κομμουνιστικά ένστικτα. Αυτά διαφέρουν από τα προηγούμενα εις τούτο. Εδώ επικρατούν τα κοινωνικά στοιχεία, όπως η αλληλεγγύη, η σχετική πάντα αγάπη προς τον πλησίον. Δεν παίζουμε τις λέξεις, είπα για σχετική πάντα αγάπη, έτσι. Όχι για την αγάπη ανηφόρων προς το πλησίον, σχετική πάντα αγάπη προς το πλησίον. Ακόμα και στην ίδια φυλή και στο ίδιο έθνος, τα μέλη αυτού του έθνους δεν έχουν αγάπη ανηφόρων μεταξύ τους, έχουν σχετική πάντα μεταξύ τους αλληλεγγύη, σχετική πάντα αγάπη μεταξύ τους, που καμιά φορά και λείπει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η σχετική, λοιπόν, είπαμε πάντα αγάπη προς το πλησίον, της κοινότητας, της ενότητας, του εμείς, παρά του εγώ. Εντάξει, μια ομάδα για να επιβιώσει, το εγώ του καθενός περιορίζεται πλην το αρχηγό. Έτσι, όπως λέγαμε και πριν, ότι τα δικαιώματα όλων τελειώνουν εκεί που αρχίζει το δικαίωμα του ισχυρότερου. Πάμε παρακάτω. Είναι σαφώς βέβαια ανώτερα και σε αυτά και μόνο σε αυτά οφείλεται η έστω μερική ανθρωποποίηση του ανθρώπου. Δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος ακόμα ανθρωποποιήθηκε, τι προσωπικές μου ηρετικές γνώμες, με λένε φασίστα, κομμουνιστή, αναρχικό ή ιεροεξεταστή, ό,τι θέλετε λέτε. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, και αυτό είναι μια μερική ανθρωποποίηση του ανθρώπου. Γιατί μερικοί εμποδίζουν τα άλλα, τα προηγούμενα που είπαμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είναι λεπτότερα, πνευματικότερα, πιο θεϊκά, εννοείται, από εκείνους στους οποίους επικράτησαν αυτά τα ένστικτα, βγήκαν οι Άγιοι, οι ήρωες, οι μάρτυρες, οι επιστήμονες, οι φιλόσοφοι, που πάλι αυτό το επάγγελμα πώς δεν μ' αρέσει, οι προφήτες και γενικά οι αναμορφωτές και σωτήρες του ανθρωπίνου γένους. Λοιπόν, πέμπτο, το ένστικτο της αμοιβαίας έλξης των ομοίων. Μιλάμε τώρα για τα σοσιαλιστικά κομμουνιστικά ένστικτα τώρα. Σε αυτό εντάσσεται και τούτο εδώ. Ένστικτο της αμοιβαίας έλξης των ομοίων. Εάν ένεκα των προηγουμένων ενστίκτων εξασφαλίζεται η επιβίωση και η ηλική πρόοδος των ανθρωπίνων κοινωνιών, τότε στο ένστικτο της αμοιβαίας έλξης των ομοίων και στο σεξουαλικό ένστικτο οφείλεται η ύπαρξη της ανθρωπίνης κοινωνίας. Ένστικτο αμοιβαίας έλξης των ομοίων, συν σεξουαλικό, δημιουργεί ανθρώπινη κοινωνία, μια ιδιαίτερη ομάδα, έτσι. Πάμε παρακάτω. Όπως και στα ζώα, δηλαδή τα διαφορετικά είδη δεν πλησιάζονται, έτσι και στους ανθρώπους, οι ανώμοιοι δεν πλησιάζονται, ενώ οι όμοιοι έλκονται μεταξύ τους και ταιριάζουν. Επί του αισθήματος του ομοίου, βασίζεται η ανθρώπινη αγάπη, η φιλία,
η αλληλοεκτίμηση και ο αλληλοσεβασμός. Είναι συγγενικό με το σεξουαλικό ένστικτο, με τη διαφορά ότι το σεξουαλικό ένστικτο είναι ατομικό, ενώ εδώ έχουμε το ομαδικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Έλξη προς τους ομοίους, έτσι, αμοιβαίας έλξης. Εξ αυτού του ενστίκτου εξασφαλίζονται οπαδοί κάποιας ιδέας, του συνεταιρισμού, της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης. Είναι το ένστικτο της ομαδοποίησης κατά βάθος θετικό, με ορισμένες, όχι και τόσο ορισμένες, υπάρχουν και αρκετές, ας πούμε με αρκετές αρνητικές πλευρές του. Εξασφαλίζει την πρόοδο και τον πολιτισμό που απαιτούν την κοινή προσπάθεια. Πάμε στο έκτο σημείο, το φιλετικό ένστικτο. Εδώ έχουμε δύναμη μεγάλη. Λοιπόν, εδώ περιπλέκονται η αυτοσυντήρηση του ατόμου, η αυτοσυντήρηση της βιολογικής ομάδας, οθούμενη και υποβοηθούμενη από το ένστικτο της αμοιβαίας έλξης των ομοίων και αποθήσεως των φιλετικών σαν ομοίων, το εν μέρη και το σεξουαλικό ένστικτο. Γι' αυτό το λόγο το φιλετικό ένστικτο είναι παντοδύναμο. Αλλιώς οι φιλές σε 2-3 αιώνες θα είχαν τελειώσει. Λοιπόν, φιλετικό ένστικτο είναι σαν εξίσωση, να την παρουσιάσουμε έτσι για καλύτερη κατανόηση, είναι το ένστικτο της αυτοσυντήρηση, φιλετικό δηλαδή ένστικτο ίσον αυτοσυντήρηση ατόμου, συνένστικτο αυτοσυντήρηση βιολογικής ομάδας που την βοηθάνει, συν ένστικτο αμοιβαίας έλξης των ομοίων και αποθήσεως των φιλετικών ανομίων, συν και σεξουαλικό ένστικτο. Πιο εύκολα πας να πηδηχτείς με το όμοιο της φιλής σου παρά με το ανώμοιο κάποιες άλλες φιλής. Θα υπάρχουν κάποια εμπόδια, έτσι. Το σεξουαλικό ένστικτο δεν έχει εδώ τη μεγάλη συμμετοχή. Εδώ η επιθετικότητα και η έλξη των ομοίων είναι αναπτυγμένα στο επακρόν. Από το φιλετικό ένστικτο πηγάζει και η αγάπη προς την πατρίδα, πατριωτισμός δηλαδή, όσον και η αμυντική και επιθετική πόλεμη, οι γενοκτονίες και οι φιλετικές διακρίσεις. Βλέπετε πόσο πολύπλευρα είναι τα πράγματα, το κάθε ένστικτο τι θέατρα και παιχνίδια σας παίζει. Πάμε παρακάτω. Εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, τότε εξασφαλίζει την αυθυπαρξία της ιδιαίτερης βιολογικής ομάδας δια της ένωσης των ομοίων και όμεμων υπέρ της προόδου και την ανεξάρτητη υπερήφανη πατρίδα. Χειροκροτήματα θερμά εν τη ηθούση, κλαίμε όλοι από συγκίνηση. Εάν χρησιμοποιηθεί αρνητικά, τότε θα προκληθούν τα μεγαλύτερα εγκλήματα του ανθρώπου κατά του ανθρώπου. Λοιπόν, δίκοπα μαχαιράκια εδώ έχουμε. Πριν επεκταθούμε στα ειδικά λεγόμενα ένστικτα, πρέπει είναι να καθοριστεί ένα βασικό πράγμα. Όλα τα προαναφερθέντα νοτέρω ένστικτα είναι οι βιολογικές εκδηλώσεις και μόνο, είναι η φωνή και επιταγή της φύσης. Μέχρι στιγμής δηλαδή μιλάμε για τα φυσικά δεδομένα. Για φυσικά ένστικτα. Τα λεγόμενα ειδικά ένστικτα, συχνά και επί το ακριβέστερον αποκλειστικός, απαντώνται στους πολιτισμένους λαούς, το τέστην είναι βιολογικά ένστικτα στο υπόβαθρο, τα οποία πνευματοποιήθηκαν, πέρασαν στο συνειδησιακό επίπεδο. Εν ολίγες είναι γνωρίσματα των πολιτισμένων. Χωρίς αυτά τα πνευματοποιημένα ένστικτα υπάρχει μόνο η βαρβαρότητα. Ακόμα και τα ένστικτα, κυρίως τα ειδικά πνευματικά, τρόπος το λέγειν, η φύση τα μοίρασε στους ανθρώπους κατά τρόπο άνισο. Η φύση δεν είναι τόσο δημοκράτησα. Ως εκ τούτου έχουμε λαούς με διαφορετική ιστορική πορεία. Δηλαδή, σε ορισμένα έθνη η φύση έδωσε περισσότερα θετικά ένστικτα και λιγότερο επιθετικά, προσφέροντάς τους την απαραίτητη βάση για την άνοδο του πολιτισμού τους, ενώ σε ορισμένα έθνη
έδωσε περισσότερο επιθετικά αρνητικά ένστικτα, σημαδεύουσα με αυτόν τον τρόπο την διαφορετική αυτόν πορεία, ήτι την πορεία από τη βαρβαρότητα στη βαρβαρότητα. Καταδικάζουσα αυτά στην απολύτιστη κατάσταση, χωρίς καμιά αξιόλογη πολιτιστική προσφορά. Η αλήθεια είναι αυτή. Μόνο οι λαοί εξισορροπημένοι βιολογικά από απόψεις ενστίνκτων κατάφεραν ανεξαρτήτως περιβάλλοντος και αντιξοοτήτων να δημιουργήσουν τον πολιτισμό σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Από την εξισορρόπηση των βιολογικών ενστίνκτων εγεννήθησαν τα πνευματικά, πιο ειδικά ένστικτα που χαρακτηρίζουν τους πολιτισμένους λαούς της γης. Σύμπως τα ειδικά ένστικτα είναι ταυτόχρονα βιολογικά και πνευματικά γεγονότα, φαινόμενα βιοπνευματικά, υπάρχοντα αποκλειστικώς στους ανώτερους πολιτιστικά λαούς. Είναι εγγυητές του πολιτισμού και της πρόοδου. Και τώρα περί των ειδικών πνευματικών ένστικτων. Το ένστικτο της πατρίδας. Λοιπόν, θα σταματήσουμε εδώ λιγάκι να αστευόμαστε, έτσι, να μιλήσουμε λίγο πιο σοβαρά. Πατρίδα είναι πατρίδα. Είναι το ωραιότερο και το ευγενέστερο, το πλέον συγκινητικό πνευματικό βιολογικό ένστικτο του πολιτισμένου ανθρώπου. Ας δούμε την πορεία γένεσης της ιερής έννοιας, της έννοιας πατρίδας. Η πρωτόγονη ακόμη κοινωνία αποτελούνταν από τον θεσμό, από το θεσμό της οικογένειας, άνδρας, γυναίκα, τέκνα, επί την ταυτόχρονη επενέργεια της αμοιβαίας έλξης των ομοίων, σεξουαλικότητας και αυτοσυντήρησης, οι γονείς δημιουργούσαν τα τέκνα, τα οποία όταν μεγάλωναν δεν έφευγαν όπως γίνεται σήμερα, έμειναν μαζί με τους γονείς τους. Επί της αρχικής αιμομυκτικής βάσης σφυρλατήθηκε η πρώτη οικογένεια, η οποία συν το χρόνο έγινε πολυπληθής. Η αύξηση των μελών οδήγησε στην επέκταση του γένους της περιοχής διαμονής, αλλά όλοι συνέχιζαν να ζουν μαζί. Ο πατέρας ως πρεσβύτερος ήταν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ όλων, ήταν το κέντρο της οικογένειας. Με την εμφάνιση της συνείδησης εμφανίστηκε και ο ψυχικός δεσμός με τη γη, την οποία κατοικούσαν οι πάντες και η οποία έτρεφε τους πάντες. Η μεγάλη οικογένεια, αποτελούμενη από μικρότερες συγγενικές οικογένειες των γιών και των εγγονών, συγκεντρώθηκε γύρω από τον πρεσβύτερο πατέρα. Εδώ επαναλαμβάνεται το ηλιακό σύστημα, κέντρο, ο ήλιος, γύρω-γύρω πλανήτες. Εδώ το ίδιο πράγμα, ίδια αρχή, ίδιο ολόγραμμα. Κέντρο ο πατέρας, η γη με τις οικογένειές του γύρω-γύρω, πλανήτες. Λοιπόν, όπως είπαμε, η μεγάλη οικογένεια, συγγενικές οικογένειες, των ιών και εγγονών, συγκεντρώθηκε γύρω από τον πρεσβύτερο πατέρα, του πατριάρχη, και αποτέλεσε την πατριά, την μεγάλη οικογένεια από συγγενείς που συζούσαν ο ένας κοντά στον άλλον. Καταλάβατε γιατί βγήκε η λέξη πατρίδα, πώς βγήκε? Από την πατριά, από το σόι, του επεκταμένου σόι. Αυτός ο συναισθηματικός δεσμός προς την γη που έγινε δική τους δημιουργούσε το συνέστημα της αγάπης και προσήλωσης. Λόγω ύπαρξης του πρεσβύτερου και σεβαστού από όλους πατέρα αρχηγού, ο οποίος είχε τον πρώτο λόγο. Δηλαδή την πατρίδα την γέννησε ο Πατριάρχης με τους γιους τους πολλούς που είχε, οι οποίοι που έκαναν την οικογένειά τους, αλλά ήταν όλοι μαζί γύρω γύρω από αυτόν, συν γη. Με άλλα λόγια, αρχηγός πατέρας συν γη γέννησαν πατρίδα. Από εκείνη την ιερότατη στιγμή που εξανθρώπισε τον άνθρωπο, γεννήθηκε η πατρίδα, δηλαδή η γη των πατέρων. Ο κάθε άνθρωπος έχει μια αληθινή βιολογική πατρίδα του, εκείνη του πατέρα του. Από τον Ιερό Πατέρα γεννήθηκε η Ιερά Πατρίδα. Οι άνθρωποι πλήθαιναν, επεκτείνονταν στις διάφορες περιοχές, δεν τους μπορούσε να τους χωρούσε όλη η περιοχή,
απομακρύνονταν από την αρχική του συστία του πατρός αρχηγού. Τα τέκνα γεννιούνταν και σε άλλα μέρη από τους νέους πατέρες. Η πατρίδα επεκτείνονταν παράλληλα με την επέκταση της κάθε πατριάς. Όμως η έννοια της πατρίδας δεν άλλαξε. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι εκείνη του πατρός. Δεν μπορεί να έχει κάποιος 2, 3, 5, 10 ή 30 πατρίδες. Μία είναι η ιερή γλυκιά πατρίδα, εκείνη των πατέρων σου. Αυτό το ισχυρότατο βιοψυχικό ένστικτο είναι τόσο βαθιά ριζωμένο στους φυσιολογικούς ανθρώπους, ώστε ουδη μία δύναμη σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να το αλλάξει. Ευτυχώς δεν μπορεί να το αλλάξει. Καμιά ιδεολογία δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτήν την ιερή λέξη και συναίσθημα για δικούς της σκοπούς, ή αν δεν συνοδεύεται από τον εθνικό, με το εθνικό σκοπό. Αφήνουμε το ένστικτο της πατρίδας και πάμε στο εθνικό ένστικτο. Και εδώ πλάκες δεν θα κάνω, δεν μου επιτρέπω τέτοια πράγματα, γιατί και εγώ τα σέβομαι, αυτά μου έχουν αξία για μένα. Όπως καταλάβαμε προηγουμένως, πρώτα δημιουργήθηκε η πατρίδα ως εκδήλωση πνευματοποίησης ενός βιολογικού ενστίκτου της κυριαρχίας στα τεκτενόμενα εντός της ανθρώπινης κοινωνίας. Ο λόγος γίνεται για ένα νέο ποιοτικά ανώτερο επίπεδο, αποτέλεσμα εξέλιξης, πνευματοποίησης δηλαδή, των καθαρός βιολογικών ανθρωποειδών. Η εξέλιξη πάντα είναι από βιολογία προς πνεύμα, δεν γίνεται αλλιώς. Γι' αυτό και λέμε ότι και τα βιολογικά ένστικτα, όταν πνευματοποιούνται, ριζώνουν ακόμα περισσότερο. Αυτό παρατηρήθηκε στην πράξη. Η πατρίδα δεν αρκεί όμως για να φτάσει κανείς στο επίπεδο του έθνους. Η πατρίδα είναι το πρώτο σκαλοπάτι προς την κορυφή της ανθρώπινης πολιτισμένης συνείδησης του έθνους ως ιδιαίτερης βιολογικής πνευματικής ύπαρξης. Γιατί λέγονται αυτά τα πράγματα? Διότι οι νομαδικού τρόπου ζωής λαοί δεν έχουν πατρίδα, ούτε έχουν πολιτισμό, που προϋποθέτει μόνιμη εγκατάσταση και κάποια κοινή προσπάθεια. Αυτοί οι λαοί λοιπόν δεν κατάφεραν λόγω της κατώτερης βιολογικής πνευματικής του συνιστώσας να φτάσουν στο επίπεδο του έθνους. Ένας νομάς ή νομάδες δεν μπορούν να κάνουν κράτος, δεν μπορούν να κάνουν έθνος. Αυτοί σήμερα είναι εδώ, αύριο είναι στο διαόλου τη μάνα πιο πέρα, και με τη μεθαύριο θα πάνε στο βόρειο πόλο, που λέει ο λόγος. Για ποια πατρίδα μπορεί να μιλήσει αυτός? Εθνικό επίπεδο διαθέτουν μόνο οι ανώτεροι και οι μέτριοι λαοί, και ποτέ οι κατώτεροι. Ο νομαδισμός είναι μια μορφή βαρβαρότητας και κατωτερότητας, και έτσι κανείς δεν δικαιούται να μιλά περί εθνικής συνείδησης στους βαρβάρους. Περί της φιλετικής συνείδησης, ναι, δικαιούται να ομιλεί ακόμα και ο βάρβαρος αυτός. Έτσι, έχει μια φυλή. Δεν έκανε όμως πατρίδα, δεν έκανε έθνος. Έμεινε στη φυλή, στο επίπεδο της φυλής μόνο. Λοιπόν, οπότε είχαμε πει ότι για φιλετική συνείδηση αυτός έχει, εννοείται, δικαιούται να μιλεί για αυτήν, μα είναι λογικό. Όχι όμως για εθνική συνείδηση, την οποία δεν την έχει. Ακόμα και η φιλετική του συνείδηση, που λαμβάνει ενίοτε την χρειά της εθνικής, οφείλεται στην έγκυθεν συμβίωση των βαρβάρων παρά των πολιτισμένων. Κάτι πήραν από τους δίπλα γείτονες και άρχισαν κάπως λίγο να κινούνται και σε αυτούς, και το πνεύμα. Στην βοήθεια και επιρροή των ανωτέρων κατέστη δυνατή εμφάνιση κάποιας εθνικής χρειάς, όχι εθνικής συνείδησης, στην οποία δεν φτάνουν οι βάρβαροι όσο παραμένουν ως βάρβαροι. Θέλεις να φτιάξεις από το βάρβαρο, από, να το δημιουργήσεις εθνική συνείδηση, σταμάτα τον, μην τον αφήνεις να περιφέρεται δεξιά και αριστερά. Πες, αυτή την περιοχή, εδώ θα σκάψεις, εδώ θα δουλέψεις, εδώ θα χτίσεις, εδώ θα καλλιεργήσεις, αυτού μη παρέκει.
θα συμμαζευτεί εδώ και σιγά 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 θα αρχίζει και εκεί να δημιουργείται το φαινόμενο του έθνους. Οι βάρβαροι αποκτούν πρώτα την εθνική συνείδηση δια της εξέλιξης και μόνο μετά αρχίζουν τον αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία και ποτέ πριν. Μπορούν να μείνουν υπό την κυριαρχία άλλων για αιώνες, μόλις όμως αποκτήσουν την εθνική συνείδηση, αρχίζει και ο αγώνας τους για την εθνική ανεξαρτησία. Με άλλα λόγια, φωτίστηκαν επιτέλους και αυτοί σιγά σιγά πήρανε κάποια πράγματα, τα δικά τους τα πράγματα, τα οποία τα βρήκανε σαν έκφρασή τους και τότε μόνο ξεκίνησαν το φαινόμενο του έθνους. Αλλά είπαμε, για να γίνει το φαινόμενο του έθνους πρέπει να είσαι, να κάθεσαι μόνιμα σε μια αλφα περιοχή, αλφα έκτασης, αλφα χρονικό διάστημα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο και σχηματίζουν. Είναι εδώ αίμα, γεωγραφία, γεωλογία, κλιματολογία, είναι όλα μαζί που παίζουν ρόλο και δημιουργούν έθνος. Πάμε παρακάτω. Η εμφάνιση πολλών νέων κρατών, ειδικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στις χώρες της Ασίας και ιδίως της Αφρικής, μαρτυρεί το γεγονός ότι οι εντόπιες φυλές, άγριες στο παρελθόν, απέκτησαν και αυτές στον 20ο αιώνα την εθνική συνείδηση, η οποία βρίσκεται σε αυτούς βέβαια ακόμα στο στάδιο του γίγνεσθε, αλλά ξεκίνησε. Δηλαδή, σταδιακή εγκατάλειψη της βαρβαρότητας, βήμα δειλά, αργά, αλλά σταθερά εκεί, σιγά σιγά, προς τον πολιτισμό. Τέλος με τα ένστικτα